Σεξ με πρώην. Είστε υπέρ ή κατά? Υπέρ. Ναι, υπέρ. Όχι. Θα έκανα σίγουρα. Είμαστε κατά. Υπέρ. Ανάλογα τον πρώην. Προφανώς ανάλογα τον πρώην. Κατά. Γιατί? Γιατί είναι πρώην. Γιατί όμως έγινε πρώην? Γιατί είναι μαλάκας. Είμαι υπέρ αρκεί να μην το μάθει και πολύ ονίνε, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Το λατρεύω. Είναι υπέροχο. Τι ιδιαίτερο έχει αυτό το σεξ από οποιοδήποτε άλλο σεξ στον κόσμο? Ο πρώην. Είναι καλό σεξ. Δεν ξαναγυρνάμε στα παλιά. Και γιατί είναι πρώην αρχικά? Γιατί μένω μακριά και γιατί του κατέστρεψα λίγο το vibe της σχέσης της σοβαρής, με ερωτεύτηκε, εγώ ήμουν ανώριμη, τον κεράτωσα, οπότε τελείωσε, αλλά αυτός είναι ακόμα κλεισμένος. Σε μια πολύ αδύναμη στιγμή, ποιον θα καλέσεις πρώτα? Την αδελφή μου. Εφόσον τον χώρισες για κάποιο λόγο. Εγώ ας πούμε τον χώρισα τον τελευταίο μου πρώην γιατί είναι cringe, πολύ cringe. Για πες, τι έκανε? Ρε φίλε, ήταν πολύ σπαστικός και ας πούμε ακόμα μου χρωστάει 10 ευρώ. Ναι. 10 ολόκληρα ευρώ. Ναι, αφήστε τα. Και είμαι πολύ τσιγκούνα στα λεφτά. Και τα θέλω. Δεν ξέρω, τον παρακαλώ 2 μήνες. Εγώ κατά. Γιατί έχεις χωρίσει για κάποιο λόγο? Υπάρχει πάντα αυτή η χημεία. Πού να ψάχνεις τώρα κάτι καινούργιο? Άμα είναι μόνο σεξ. Ακόμα και αν έχετε τσακωθεί για πάρα πολύ σημαντικό λόγο. Όλοι λυγίζουν. Εγώ έφταιγα που χωρίσαμε, δεν έφταιγε η άλλη, άρα. Γενικά πάντα εγώ φταίω. Γιατί ρε αγόρι μου καλό? Γιατί είμαι γενικάς. Γυναικάς, ε. Γενικάς. Γενικάς. Και γυναικάς και γενικά γυναικάς. Σ' αρέσουν όλοι, λες. Όλες. Προτείνει πρώην σεξ. Και τη λες, έλα. Ναι. Ναι. Ό,τι και αν σου έχει κάνει, άμα σου έχει πληγώσει, σου έχει στεναχωρήσει, σου έχει ραγίσει την καρδιά. Αυτό είναι άλλο μισό. Εξαρτάται, άμα σου έχει ραγίσει την καρδιά, εννοείται πως δεν πας. Ίσως. Γιατί χωρίσατε όμως, κάτι δεν θα ήταν καλό? Εντάξει, μπορεί να μην ήταν απαραίτητα κάτι κακό, μπορεί να μην έβγαινε για άλλους λόγους. Ναι, αλλά εσύ μου πες κατευθείαν με ένα στόμα μια φωνή, ναι, και εσύ. Κοίτα, πρέπει να σκεφτείς, πρέπει να μου δώσεις ένα σενάριο. Άμα είναι μια νορμάλ σχέση που χωρίσαμε νορμάλ, ναι, τώρα για ποιο λόγο να πω όχι? Οι άνθρωποι δεν χωρίζουνε και χωρίζουνε για κάποιο λόγο. Εξακολουθώ να λέω ναι πάντα. Τώρα εγώ ας πούμε στην περίπτωση που με πετυχαίνει θα γυρνούσα. Χωρίσαμε χαλάρα, αλλά γυρνούσα. Ακόμη κι αν ήξερα ότι δεν θα πήγαινε καλά, το έκανα. Ήτανε καλό το σεξ μάλλον. Εντάξει τώρα κι εσύ, ήτανε, κάτι έκανε. Αλλά γυρνούσε για τον άνθρωπο κι εσύ τώρα, όχι μόνο για το σεξ. Μα, αλλά εμείς μα το βίντεο λέγεται σεξ με πρώην. Εντάξει, είναι και ο άνθρωπος και το σεξ τώρα κι εσύ. Κολλάς λεπτομέρειες, αλλά θα γυρνούσα. Του έδωσα 10 ευρώ για να έρθει μαζί με μένα, τη Μαρία και μια άλλη φίλη μας στο Fun Park. Και του λέω να μου το επιστρέψεις, γιατί ξέρω ότι με τσιγκούνα. Ωραία. Και μου τα χρωστάει εδώ και 2 μήνες. Αυτός πέρασε καλά στο Λουφάν Μπαρ. Χρησιμοποίησε τα 10 ευρώ. Δεν ξέρω αν πέρασε καλά. Εμένα η κολλητή μου, η άλλη κολλητή, η Εβελίνα, μου είπε ότι της έκλεισε το μάτι. Είχατε βγει μαζί και της έκλεισε και το μάτι. Ναι. Με δικά σου λεφτά. Ναι. Απίστευτο. Τα θέλω όλα, δεν θέλω τα μισά. Τα θέλω όλα. Δεν θέλω τα μισά. Συνήθω με ξημερώνουν μέσα στα κλαμπ. Δεν έχω γίνει. Βάλε κι άλλα ποτά. Δεν μετανιώνω. Θα το έκανα ξανά. Σας έχει τύχει βασικά αυτό το δίλημα να επιστρέψω σε πρώην? Είναι κάτι τέτοιο? Όχι. Ναι, αλλά δεν. Γιατί? Δεν ξέρω, δεν ένιωθα ότι έπρεπε. Δεν έπρεπε. Φοβόζουν ότι θα ξαναυποστείς τα ίδια. Ναι. Πω, αυτό με κάνει να σκέφτομαι τώρα. Για σκέψου. Έλα να κάψουμε όλα μας τα κεφαλικά κύτταρα. Πες μου τη σκέψη σου. Ότι ίσως τελικά δεν θα έπρεπε να απαντήσω τόσο γρήγορα, ναι. Ναι, ότι ξέρω εγώ. Μήπως σκέφτηκε πριν το κάτω κεφάλι και όχι το πάνω. Υπέρ. Γιατί? Γιατί όχι. Όλοι έτσι ξεκινάνε, μου το αλλάζουν μετά. Όχι, δεν νομίζω. Δηλαδή, άμα θέλουν και οι δύο, τι πάει να πει? Άμα είναι πρώην ή άμα είναι ξεπρώην. Μα άμα είναι πρώην, ήταν για κάποιο λόγο πρώην. Ναι, αλλά μπορεί να μην ήταν λόγοι σεξουαλικής αφής, μπορεί να ήταν λόγοι πιο πνευματικοί. Άρα πιστεύεις ότι το σεξ δεν είναι μια πνευματική διαδικασία? Όχι, τι είναι, τάντρα. Ένα ενδεχόμενο είναι ότι μπορεί να μην έχεις ξεπεράσει πολύ καλά. Να έχεις, ρε παιδί μου, μπει σε μια διαδικασία για να τον παλώσεις κάπως με κάποιο καινούριο πρόσωπο και κάποια στιγμή να θέλεις να ξαναγυρίσεις λίγο, να κάνεις ένα πισωγύρισμα, να δεις τι σου βγαίνει, τι δεν σου βγαίνει. Εντάξει, αυτά δεν είναι σωστά πράγματα σίγουρα, δεν πρέπει να γίνονται, αλλά καμιά φορά. Επίσης το έχω πει, δεν είναι δικαιολογία. Για πες, τι πρέπει να έχει κάνει? Έγκλημα για να μην πάμε μαζί του? Να με έχει απατήσει. Εσείς θα θέλατε σε κάποιον να γυρίσετε? Ναι. Πρώην. Ναι. Αυτόν το έχεις πει? Όχι, και έχει μετακομίσει Λονδίνο. Κοντά πήγε κι αυτός. Εσύ. Ναι, και εγώ θα ήθελα. Και εγώ θα ήθελα να γυρίσω σε έναν. Βασικά δεν είναι ακριβώς πρώην. Κάτι είχε παιχτεί τέλος πάντων. Του άρεσα και μου άρεσε. Και βγαίναμε, ξέρω εγώ, ωραία. Αλλά δεν κάναμε κάτι, γιατί εγώ περίμενα κίνηση από αυτόν, αυτός περίμενε από μένα. Δεν κάναμε κάτι. Μετά αυτός ξενέρωσε που δεν κάναμε κάτι. Πήγε, έκανε κάτι με μία άλλη που αυτή είναι φίλη μου. Άρα καλά έκανες και δεν τον θέλουμε αυτόν τον πρώην. Ναι. Και μετά πήγα διακοπές στη Μολδαβία.
Μολδαβία. Και σταμάτησα να τον βλέπω και έτσι ξενέρωσα κι εγώ. Μετά άρχισαμε πάλι να μιλάμε. Σταματήσαμε να μιλάμε γιατί ήμουν Μολδαβία. Γύρισα, βγήκαμε McDonald's με παρέα. Άρχισε πάλι να μου αρέσει. Και του είπα ότι μου αρέσει πάλι. Μου έριξε άκυρο γιατί άρχισα να κάνει κάτι με μία από την τάξη μου. Μα και αυτό τι έχει πάρει όλε. Μία από εδώ, μία από εκεί. Και αυτό κάθε μέρα έρχονταν έξω από το σχολείο μου για να βλέπει αυτήν από την τάξη μου. Και εγώ νευρίαζα πάρα πολύ. Και είχε παιχτεί και τίποτα. Και ξέρω εγώ τσακώθηκα με αυτή την κοπέλα. Όχι, μακριά από αυτόν. Και τώρα μιλάω πάλι μαζί του, αλλά δεν. Εσύ δεν μου είπες πριν ποτέ επιστροφή σε πρώην. Είπα. Για αυτό είναι τέτοιο, εξαίρεση. Τι ζώδιο είναι, ξέρουμε. Νομίζω. Α, έχει γενέθλια τον. Α, ηχθής είναι. Μακριά από ηχθή, κοριτσάκι μου. Τώρα μιλάω με έναν άλλον. Δεν με ρωτήσατε, αλλά εγώ τον λέω. Να το δει έτσι όλο το TikTok. Υπάρχει το ενδεχόμενο να ξαναγίνει σχέση αυτό? Όχι, ποτέ. Δεν υπάρχει. Το ενδεχόμενο είναι ξεκάθαρα μόνο για το σεξ, άμα υπάρχει ως επιλογή. Αν ναι. Χάλασε, χάλασε. Για κάποιο λόγο χάλασε. Υπάρχει περίπτωση όμως μετά να κολλήσεις και να γυρίσεις πίσω? Ναι, πιστεύω. Ανάλογα. Εντάξει, μια ζωή την έχουμε, μπορεί να γίνει και κάτι, ναι. Αλλά... Και να πάσε, δεν θα παρασυρθείς μετά? Όχι, όχι, όχι. Θα κρατήσεις χαρακτήρα. Ναι, πρέπει να κρατήσουμε χαρακτήρα. Άμα έχουμε χωρίσει και ένα λόγο. Για κάποιο λόγο χωρίσαμε, δηλαδή από τη στιγμή που έγινε κάτι μια φορά, πιθανό να ξαναγίνει. Πάμε πάλι από την αρχή. Σεξ με πρώην, ναι ή όχι? Όχι. Αποκλείεται, όχι, όχι. Στείλε ένα μήνυμα σε αυτούς που θα δουν το βίντεο σχετικά με αυτό το θέμα. Πρώην, σεξ με πρώην. Να κάνουν, να μην κάνουν, να κάτσουν στα αυγά του, να μην κάνουν κανένα. Αν έχει χωρίσει εσύ, δεν αξίζει να ξαναπάς. Αν σε έχει χωρίσει αυτή για λόγο που δεν σε νοιάζει, να ξαναπάς. Άντε να πω, ίσως ναι, αλλά υπό ορισμένες συνθήκες. Γύρνα και ευχαριστήσου το. Τα παπάρια σου. Και όσο κρατήσει. Έτσι. Ό,τι είναι αγάπη, θα κρατήσει. Αν όχι, πα παρακάτω. Κάτω. Μιλάμε για ένα σεξ τόση ώρα, έτσι. Εντάξει τώρα, για σιγά. Όσο κρατήσει και αυτό, μερικοί δεν κρατάνε. Μακριά, μακριά, καινούργια πράγματα, ωραία η Αθήνα. Τι μα είπε πριν να το κάνουμε το σεξάκι όμως με τον πρώην? Ναι, αλλά. Το παγιό είναι αγιό, αλλά το καινούργιο είναι ενδιαφέρον. Εμπρό. Παιδιά, μια ζωή την έχουμε. Κάντε ό,τι θέλετε, αλλά να μην το μετανιώσετε. Οι καλύτεροι έρωτε δεν καταλήγουν ποτέ μαζί, οπότε δεν είναι ο πρώην σου ερωτά. Δεν έβγαλε νόημα αυτό που είπα. Όχι, όχι. Καλύτερα να αποθυμένο. Ενώ αποθυμένα μόνο, όχι πρώην αυτό. Καλύτερα να μην τα φτιάξετε ποτέ. Παρά να κάνετε κάτι που θα το μετανιώσετε. Μην παίρνετε τα παραδείγματά μου. Δεν κάνουμε σεξ με πρώην. Γιατί όμως? Γιατί για κάποιο λόγο είναι πρώην. Εσύ όμως γιατί το κάνει? Εγώ είμαι άλλο κομμάτι σε αυτό. Στείλω σε αγόρια μήνυμα βασικά. Μην είστε cringe. Εσείς οι πρώοι να είστε πιστοί, να μην είστε cringe. Να θέλετε μόνο την κοπέλα σας, να βγαίνετε μαζί, μην κοιτάτε άλλες κοπέλες ή κάνετε comments σε άλλες. Όπως ξέρω εγώ σήμερα βγήκα με τη Μαρία πάνω από 5 αγόρια που έχουν κοπέλα και ήταν έτσι αγκαλίτσα, μας κοίταγαν. Εμένα στο TikTok μου στέλνουν συνέχεια comments αγόρια που έχουν κοπέλες και έχουν και ωραία βιντεάκια μαζί και ναι, γενικότερα. Δεν είναι ωραίο. Να κάνουν ό,τι τους αρέσει και να τελειώνουμε με αυτά που κρυβόμαστε. Άχω πρώην και άμα θα είναι η πρώην και πόπο και μη νομίζει και μη θέλει και μη κάνει, τελειώνετε. Θέλετε να κάνετε σεξ, κάντε. Δηλαδή αυτό. Τέλος. Είναι πρώην για κάποιο λόγο, οπότε πάντα μπροστά. Αν είναι σε σχέση και είναι καλά σε αυτή τη σχέση που είναι, καλύτερα να μην το κάνουν. Τώρα, αν θέλουν ρε παιδί μου και το έχουν τόσο πολύ αποθυμένο, ας το κάνουν μια φορά, να φροντίσουν να μην το μάθει άλλη πλευρά και να μην πληγωθεί. Τώρα, δεν είναι παράξενο και μόνο. Ενώ είναι σε μια σχέση, θέλουν να κάνουν σεξ με πρώην. Δεν τον έχουν ξεπεράσει, είναι ξεκάθαρο. Και μην γίνατε σε πρώην, εκτός κι αν είναι αυτός ο ένας από το καλοκαίρι. Αυτός που έχει πάει με όλες σας τις φίλες και τις γνωστές εκεί τριγύρω. Θα βρεις καλύτερον. Θα βρεις. Θα βρω. Έχω βρει έναν, αλλά. Έχω ξενερώσει γιατί είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Και. Δεν μ' αρέσουν τα καλά παιδιά, τι γίνεται. Θέλω να είναι καλό παιδί, αλλά όταν είναι καλό παιδί ξενερώνω. Είσαι μικρή ακόμα, θα σου περάσει. Θα γνωρίσεις πολλούς μαλάκες, θα στρώσει. Από τη στιγμή που τυχαίνει να μένουμε Αθήνα, έχουμε επιλογές. Δηλαδή, δεν χρειάζεται από όλη την Αθήνα να πάω να πέσω στον πρώην μου, εντάξει. Μην κάνετε σεξ με πρώην. Να σκεφτείτε με το πάνω κεφάλι και όχι με το κάτω.